Θεματάρα, θεματάρα, θεματάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου στείλε αυτό το email και που μου δίνει και την άδεια να το κάνω βίντεο. Μου γράφει στο τέλος του email αν μπορείς και νομίζεις ότι θα βοηθήσει να το παίξεις δημόσια κάντο. Γιατί μου δίνεις φίλη έτσι πολύ ξεκάθαρα ένα παράδειγμα της συναισθηματικής αιμομιξίας μεταξύ μητέρας και κόρης. Ευτυχώς η κόρη σου δεν συμμετέχει. Θέκλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, χαίρετε. Θα ήθελα τα φώτα σου για ένα θέμα που τελευταίως με απασχολεί. Η κόρη μου μετακόμισε εδώ και ένα μήνα ακριβώς σε μια άλλη πόλη για να ακολουθήσει το όνειρό της να σπουδάσει. Συγχαρητήρια στην κόρη σου για αυτή τη νέα αρχή στη ζωή της. Συγχαρητήρια για τον τομέα που σπουδάζει. Δεν θα πω ποιος είναι δημοσίως να μην προδώσω την ταυτότητά σας. Και συγχαρητήρια που τα κατάφερε να επιτύχει το όνειρό της. Μπράβο! Πανευτυχής όλοι μας, χαρήκατε και εσείς, μπράβο. Κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να έχει μια αξιοπρεπή φοιτητική ζωή. Χαίρομαι για εσάς και που το κάνατε και που μπορείτε να το κάνετε. Πρακτικά όμως, φαντάζομαι στο να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, να έχει τα απαραίτητα για να διαβιώσει. Το πρόβλημα μου είναι, και από ό,τι βλέπω είναι μόνο δικό μου, ευτυχώς που είναι μόνο δικό σου, η επικοινωνία μαζί της. Είναι φυσιολογικό να θέλω κάθε μέρα να επικοινωνούμε, να μου λέει λεπτομερώς τι κάνει, τι έφαγε, που πήγε? Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι ανήλικο και δεν είναι η φιλενάδα σου, η γυναίκα σου, το πιο κοντινό σου πρόσωπο για να πρέπει να στα λέει αυτά. Δεν έχετε σχέση, είναι η κόρη σου που πήγε να σπουδάσει. Νιώθω ότι την πνίγω από τη μία, βεβαίως την πνίγεις. Αλλά από την άλλη νιώθω σαν να μας έχει απορρίψει. Αγάπη μου, δεν σας έχει απορρίψει. Είναι απολύτως φυσιολογικό ένα παιδί όταν πάει να σπουδάσει να αφοσιωθεί στις σπουδές του, να επικεντρωθεί στη ζωή του και όχι να ασχολείται με τη μαμά και τον μπαμπά και την οικογένεια. Νιώθω ότι σαν να το περίμενε καιρό όλο αυτό για να απομακρυνθεί. Μπορεί. Μπορεί. Άμα είσαι έτσι αποπνιχτική, μπορεί. Μπορεί. Και δεν είναι κακό. Σημαίνει ότι μεγαλώνει σε ένα φυσιολογικό παιδί το οποίο είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του και μπορεί να ανοίξει τα φτερά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν βγάζει κανένα συναίσθημα όταν επικοινωνούμε. Ούτε χαράς, ούτε νοσταλγίας. Μα την άφησε την κοπέλα να σας πεθυμίσει για να σου στείλει συναίσθημα νοσταλγίας? Την άφησε να τη λείψει για να χαρεί που θα σε ακούσει, αφού όλη μέρα την παίρνει? Μου λέει ότι είναι εγωιστικό από πλευράς μου να θέλω κάθε μέρα να μιλάμε. Καλά σου λέει. Και πως έχει τα δικά της πράγματα να κάνει και να συγκεντρωθεί. Πολύ καλά σου λέει. Εγώ είμαι με την κόρη σου. Είμαι team κόρη σου. Με την ομάδα της κόρης σου. Αν δεν πάρω εγώ όμως, εκείνη το πολύ να μου στείλει κάτι στο Viber ή να με ρωτήσει πως θα πλύνει τα σκούρα στο πλυντήριο. Γι' αυτό το σκοπό είμαστε οι μαμάδες. Για να λέμε πως πλένουν τα σκούρα στο πλυντήριο, πως πλένουν τα ευαίσθητα κλπ. Δεν ρωτάει ποτέ για τίποτα. Μα άφησες χώρο να ρωτήσει? Και γιατί να ρωτήσει? Πρέπει να έχει την έγνοια σας. Είναι τίποτα η μαμά σας? Και είστε ανηλικά? Έχω ανέβει 2 φορές μέσα σε ένα μήνα, αλλά νιώθω ότι είμαι βάρος. Και καλά νιώθεις. Πολύ καλά νιώθεις. Ανεπιθύμητη, χωρίς εκείνη να μου δείχνει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, είναι φιλόξενη, ευδιάθετα και πραγματικά καλά. Τι να κάνω για να ηρεμήσω? Ψυχοθεραπεία. Μάλλον είναι δικό μου το θέμα, έτσι. Ολό δικό σου είναι το θέμα. Αν μπορείς, όπως το διάβασες και προηγουμένως αυτό, αν μπορείς και νομίζεις ότι θα βοηθήσει να το παίξεις δημοσίως, κάνε το. Ευχαριστώ για την ειλικρινή σου στήριξη, όποτε σε χρειάστηκα με εκτίμηση. Φιλενάδα! Το γεγονός ότι η κόρη σου πήγε να σπουδάσει έχει βγάλει στην επιφάνεια ότι έχεις θέμα. Είσαι προσκολλημένη στο παιδί. Η κόρη σου δεν είναι η φιλενάδα σου, δεν είναι η γυναίκα σου, δεν είναι η κολλητή σου, είναι η κόρη σου. Που για να πάει να σπουδάσει είναι τουλάχιστον 18 χρονών, μπορεί να είναι και 19, μπορεί να είναι και 20, δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι. Είναι και δύσκολη σχολή στην οποία πέρασε, μπορεί να μην έχει περάσει από την πρώτη, δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον είναι 18 χρονών. Να χαίρεσαι πάρα πολύ που μεγάλωσες ένα παιδί που μπορεί να είναι ανεξάρτητο, να μην είναι προσκολλημένο πάνω στη μαμά του, να μην κλαίει και να θέλει τη μαμά του. Γιατί πραγματικά αυτό το mail με χαροποίησε όντως, με χαροποίησε για την καλή κατάσταση, τη ψυχική, στην οποία βρίσκεται το παιδί σου. Γιατί λαμβάνω και άλλα mail παρόμοια,
από μητέρες οι οποίες λένε η κόρη μου πήγε να σπουδάσει, ο γιος μου πήγε να σπουδάσει και δεν αντέχει, δεν μπορεί να μείνει μακριά μας, όλη την ώρα μου τηλεφωνεί, δεν είναι καλά κλπ. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πώς θα ήθελες να ήταν η κόρη σου, γιατί τη χάνει να έχω στο inbox μου, εδώ στο γραμματοκιβώτιο του email μου, ένα email που μου στείλε ένα κορίτσι το οποίο είναι στην ηλικία της κόρης σου. Ένα λεπτό να το βρω. Γιατί λαμβάνω πάρα πολλά email κάθε μέρα. Ένα λεπτό να το βρω. Λοιπόν, μου λέει αυτό το κορίτσι. Θα ήθελες, και άκουσε αυτά που μου γράφει το κορίτσι και πες μου αν θα ήθελες η κόρη σου να βρίσκεται στη θέση αυτού του κοριτσιού. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Σας θαυμάζω πολύ και σήμερα σας γράφω προσμένοντας με προσήλωση την απάντησή σας, εάν υπάρξει φυσικά. Είμαι 19 χρόνων και σπουδάζω στο εξωτερικό, σε μια πόλη που ναι, μεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, όμως δεν πάβει να είναι εξωτερικό. Στο πρώτο έτος δημιούργησα παρέες μέσω του γραφείου που με βοήθησε να κάνω την εγγραφή μου στο πανεπιστήμιο. Όμως όλες αυτές οι παρέες χάθηκαν. Με έδιωξαν, αποξενώθηκαν από μένα, είμαι τόσο στεναχωρημένη, φοβάμαι πως θα μείνω για τα υπόλοιπα 4 χρόνια μόνη, χωρίς να κάνω νέες παρέες και ότι θα είναι τα χειρότερα χρόνια της ζωής μου. Φοβάμαι τόσο πολύ ότι δεν θα κάνω νέες παρέες, έχω πρίξει τη μαμά μου να της τα λέω συνέχεια και εκείνη μου λέει χαλάρωση και όλα θα πάνε καλά. Πώς να χαλαρώσω όταν ντρέπομαι για αυτό που, μου συνέβη, που μια παρέα με έκανε στην άκρη. Άραγε είναι μια άσχημη περίοδος της ζωής μου ή μια άσχημη ζωή από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ρωτάω εγώ το κορίτσι, τι εννοείς μια παρέα σε κάνει στην άκρη. Καλησπέρα σας, μου απαντάει το κορίτσι, και συγγνώμη για την ασάφεια. Ενώ ξαφνικά βγαίνανε και δεν μου λέγανε. Τους συναντούσα απλώς τυχαία έξω, κανονίζανε πράγματα χωρίς να λένε στην ομαδική μας συνομιλία, κάνανε πράγματα χωρίς να μου λένε και αυτό δεν έγινε. Μια φορά γινόταν για εβδομάδες και όταν τους ρώτησα τι έγινε, μου είπαν ότι απλώς άλλαξε στάση μας απέναντί σου, τίποτα άλλο, και τους έπιασα να τους μιλήσω δύο φορές. Καμία από τις δύο δεν κατάλαβα τι έγινε. Τι έκανα και άλλαξε τόσο η συμπεριφορά τους και ξαφνικά μια μέρα ένας από αυτούς με αφαίρεσε και από την ομάδα που μιλούσαμε, την ομαδική συνομιλία. Για κάποιο λόγο, κυρία Θέκλα, εγώ νιώθω ότι η ζωή μου τελείωσε και καταστράφηκε, και απάντω εγώ στο κορίτσι. Τελείωσε η ζωή σου και καταστράφηκε επειδή δεν σε κάνουν παρέα αυτοί, δεν είναι λίγο υπερβολικό αυτό? Θεωρείτε, μου λέει το κορίτσι, πως είναι? Πραγματικά δεν ξέρω πως νιώθω. Ίσως υπερβάλλω, αλλά νιώθω πως η φοιτητική ζωή δεν έχει πλέον αξία χωρίς παρέα και δεν ξέρω αν δεν μπορέσω να βρω νέες παρέες. Με θεωρείτε λίγο υπερβολική, έτσι, μου λέει. Της απάντησαν, ναι, είσαι υπερβολική, δεν θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου, εντάξει, είναι κάτι που πονάει, αλλά όχι και να καταστρέψει όλη σου τη ζωή. Το κορίτσι αυτό που μου έγραψε βρίσκεται στον αντίποδα της κόρης σου. Δεν μπορεί να είναι η μόνη της καλά εκεί που σπουδάζει. Φυσικά δεν είναι ακριβώς οι ίδιες συνθήκες, είναι δευτεροετής φοιτήτρια, είναι σε ξένη χώρα, δεν είναι απλώς σε ξένη πόλη. Αλλά σκέψου, φιλενάδα, πώς νιώθει η μαμά αυτού του κοριτσιού όταν την παίρνει και της λέει «Είμαι μόνη μου, τελείωσε η ζωή μου, είναι μια άσχημη ζωή από εδώ και πέρα, δεν με κάνουν παρέα, δεν μπορώ να είμαι μόνη μου». Φαντάζομαι ότι δεν θα το ευχαριστιέται η μαμά της. Θα ήθελες να είσαι στη θέση της μητέρας αυτού του κοριτσιού? Χωρίς να σημαίνει πως κατηγορώ αυτό το κορίτσι, σίγουρα αυτό το κορίτσι έχει τις ευαισθησίες του, έχει τις ευαλωτότητες του και σίγουρα θα της κάνει πάρα πολύ καλό να κάνει ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθεί. Όπως επίσης θα κάνει πάρα πολύ καλό και σε σένα, μαμά, που δεν το αντέχεις που η κόρη σου πήγε να σπουδάσει και μην είναι μια χαρά μόνη της, να κάνεις και εσύ ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και εσύ και να ψάξεις γιατί είχες την ανάγκη να προσκοληθείς πάνω στην κόρη σου, γιατί δημιούργησες αυτή τη συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με την κόρη σου, γιατί τώρα νιώθεις πως η κόρη σου σε προδίδει επειδή μπορεί να ζήσει μια χαρά χωρίς εσένα. Πώς σε προδίδει? Η κόρη σου μεγάλωσε. Η κόρη σου λειτουργεί όπως ήταν, είναι αναμενόμενο από αυτήν να λειτουργήσει όταν είναι καλά ψυχικά και συναισθηματικά, τώρα που πήγε να σπουδάσει. Και αυτό σημαίνει πως σε πρόδωσε? Δεν έχει να κάνει με σένα, αγάπη μου, ότι η κόρη σου αντιμετωπίζει επαρκώς, με επάρκεια και με ικανότητα τη νέα της ζωή. Ότι έχει την ικανότητα να είναι μόνη της καλά και να αφοσιωθεί στις σπουδές της, τα ενδιαφέροντα της, το τι κάνει τώρα που έχει πάει να σπουδάσει.
Δεν σημαίνει πως είσαι κακή μητέρα επειδή η κόρη σου δεν σε χρειάζεται. Αντιθέτως, σημαίνει ότι ίσως και κατά λάθος μεγάλωσες καλά το παιδί σου και σίγουρα ήταν και οι κατάλληλες συνθήκες, ενώ βοήθησαν και οι συνθήκες του περιβάλλοντος, ίσως του σχολείου, τι κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται το παιδί. Προφανώς δεν της έχει τύχει κάτι άσχημο, όπως της κοπέλας που μου στείλε το mail, να την απορρίψουν τα άλλα τα παιδιά και να βιώσει την απόρριψη και να νιώθει μόνη της. Να χαίρεσαι που το παιδί σου είναι καλά. Και ακριβώς αυτό λέει κάτι για σένα, όπως πολύ εύστοχα ρωτάς, και πρέπει να πας σε ένα ψυχολόγο από κοντά για να βρεις τι είναι αυτό που σημαίνει για σένα. Δεν ξέρω, μήπως δεν είσαι καλά στο γάμο σου, μήπως δεν σε καλύπτει η σχέση σου με τον άνδρα σου και έβρισκες διέξοδο στο να σχετίζεσαι περισσότερο από το αναμενόμενο της σχέσης σας με την κόρη σου, γιατί η συναισθηματική αιμομιξία αναφέρεται σε αυτό ακριβώς. Ότι μέσα από μια σχέση μάνας-κόρης, όπως στην περίπτωση αυτή, περιμένεις να πάρεις περισσότερα πράγματα από όσο προνοεί η σχέση μάνας-κόρης, από ό,τι λέει η περιγραφή της σχέσης μάνας-κόρης. Έχω και εγώ μια κόρη η οποία σπουδάζει στο εξωτερικό, είναι 21 η κόρη μου εμένα τώρα, είναι στο μάστερ, και πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο πράγμα που δεν με έχει ανάγκη, που δεν έχει ανάγκη να με παίρνει τηλέφωνο, που θα με πάρει τηλέφωνο ή θα μου στείλει μήνυμα όντως όταν θέλει να ρωτήσει κάτι για μια συνταγή. Έχει τύχει να με πάρει στο σούπερ μάρκετ βιντεοκλήση για να μου δείξει, ξέρω εγώ, ένα καθαριστικό που θέλει να αγοράσει, επειδή εκεί που είναι Κυριακή δεν τα λένε στα αγγλικά, είναι στα ολλανδικά που τα γράφουν, και να μου πει θυμάσαι αυτό είναι το απορριπαντικό που παίρνουμε ή το άλλο, ή να με ρωτήσει κάτι για την κουζίνα, αυτά για τα οποία ρωτάμε τη μάνα μας. Ούτε να μου πει πώς πέρασε τη μέρα της, ούτε αυτή νιώθει την ανάγκη να μου πει, ούτε εγώ νιώθω την ανάγκη να ρωτήσω. Εντάξει, άμα μιλήσουμε θα το πούμε και αυτό, αλλά θα πούμε τα νέα μας όποτε τύχει να μιλήσουμε. Μια φορά τη βδομάδα, μια φορά κάθε 10 μέρες. Πόσο συχνά θες να μιλάς με την κόρη σου? Και το ίδιο συνέβαινε και όταν είχε πάει πρωτοετής. Όταν είχε πάει στην Αγγλία το 18. Μιλούσαμε ρε και πού, δεν μιλούσαμε συνέχεια. Πριν συγκατοικούσαμε. Άμα συγκατοικείς με κάποιον, θα μιλάς κάθε μέρα. Θα πεις ένα καλημέρα το πρωί, θα πεις ένα καληνύχτα το βράδυ, θα πεις έλα να φάμε, θα πεις γεια σου. Αν έρθει να σου μιλήσει, θα μιλήσεις. Αυτό το συνέχεια και το μαζί και το να λέμε τα μυστικά μας και να μας λέει η κόρη μας ό,τι έχει κάνει όλη μέρα και να της λέμε εμείς τι έχουμε κάνει, δεν είναι φυσιολογικό. Ούτε για κόρη 10 χρονών, ούτε για κόρη 15 χρονών, ούτε για κόρη 18, ούτε για κόρη 20 χρονών. Οι κόρες και τα παιδιά μεγαλώνοντας ανοίγουν τα φτερά τους, δημιουργούν το δικό τους κοινωνικό κύκλο, δημιουργούν το δικό τους συναισθηματικό κύκλο, θα φτιάξουν μια σχέση, θα έχουν κάποιες φιλίες, αν είναι τυχερά τα παιδιά και αν το καταφέρουν, και χαίρομαι για τα παιδιά που έχουν καλές φιλίες. Στα παιδιά που ακόμη δεν έχουν δημιουργήσει καλές φιλίες, λέω να κάνουν υπομονή, γιατί οι φιλίες δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εύκολα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στην ίδια φάση, δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα, αλλά άμα μείνουμε πιστοί στον εαυτό μας και άμα ασχολούμαστε με τα ουσιαστικά πράγματα για μας που είναι για τον καθένα, το πρόγραμμά του, το καθημερινό, οι σπουδές του, η δουλειά του, η διαβίωση του, η φροντίδα της ψυχής και του σώματός του, θα έρθουν και οι καλές φιλίες και όλα τα καλά, αλλά σίγουρα οι καλές φιλίες δεν είναι με τη μαμά μας. Μαμά, σου λείπει η κόρη σου επειδή προφανώς κάλυπτε κάποια άλλα συναισθηματικά κενά που είχες. Μπορεί να μην είναι στη σχέση σου με τον άντρα σου, μπορεί να είναι στη σχέση σου με τον εαυτό σου. Αφορμή και ευκαιρία, ας γίνει τώρα αυτό που νιώθεις, ούτως ώστε να στραφείς προς τα μέσα, να ψάξεις να βρεις τι είναι αυτό που συναισθηματικά σου λείπει και να το καλύψεις. Και όχι να τα βάζεις με το παιδί που κάνει σωστά τη δουλειά του. Η σωστή δουλειά ενός παιδιού, η δουλειά ενός παιδιού, είναι να μεγαλώσει, να ανεξαρτητοποιηθεί και να μην μας έχει ανάγκη και να μην μας τρέχει εξω πίσω. Αυτό είναι. Φιλιά.